αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ασφάλεια του εμβολιασμού εγγύων και παιδιών κατά της COVID-19», που βασίζεται στην προσπάθεια του Ιατρικού Συλλόγου να ενημερώσει για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των εμβολιασμών εδώ και 5 χρόνια. Δεν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια τώρα μόνο λόγω της COVID, αλλά καθώς έχουμε δει τελευταία ότι υπάρχει μία αυξανόμενη αμφισβήτηση μη επιστημονικού χαρακτήρα για την ασφάλεια των εμβολιασμών. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα ερωτηματικά που προκύπτουν, προκειμένου να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα όπως η έγκυος γυναίκα η οποία κατέληξε πριν από μερικές μέρες από την Κατερίνη. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας την Υπουργό, την κυρία Γκάγκα, την Υπουργό, Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλειο Ταρλατζή, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής μαιευτικής και γυναικολογίας και αναπαραγωγής του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Μαιευτικής Γυναικολογίας, καθώς και μέλος του Board of Trustees της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαιευτικής Γυναικολογίας, τον κύριο Εμμανουήλ Ροηλίδη, διαδικτυακά καθηγητή παιδιατρικής λοιμοξιολογίας, διευθυντή της Τρίτης Παιδιατρικής Κλινικής και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμόξεων, καθώς και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, και την κυρία Ελισάβετ Διαμαντή, καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθύντρια της Δεύτερης Νεογνωλογικής Κλινικής Απιθύτα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Υπουργό, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, παρότι βρίσκεται στο νοσοκομείο του Βόλου σε μια περιοδία για την αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή των ασθενών COVID. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νίτσα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ταρλαντή, κυρία Διαμαντή, κύριε Ροηλίδη και όλοι οι συνάδελφοι που παρακολουθείτε. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και σας συγχαίρω για αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ασφαλείς και ασφάλεια σημαίνει εμβολιασμός. Ειδικά σε μια περίοδο τόσο σημαντική όπως η περίοδος της εγκυμοσύνης, είναι τρομερό να έχουμε εγγύους που καταλήγουν ή που παθαίνουν κορονοϊό, όχι μόνο γιατί κινδυνεύουν οι ίδιες, κινδυνεύουν τα μωρά επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Αυτό που κάνετε έχει τεράστια σημασία για όλους μας και εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό όλη η πρωτοβουλία του Συλλόγου με το εμβολιάζω. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό κουράγιο σε όλους και στην πολιτική ηγεσία και στους γιατρούς για την προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή για την ανακοπή και αυτού του κύματος της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Ξαδάχτυλο, πλαστικό χειρουργό και πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον COVID-19. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και την σημερινή εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο τομέα και ένα πεδίο στο οποίο έχουν αναπτυχθεί δυστυχώς τερατολογήματα επί μακρών σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλής ο εμβολιασμός σε γυναίκες που κυοφορούν ή σε γυναίκες που επιθυμούν στο μέλλον να μείνουν έγκυες. Γνωρίζουμε όλοι ότι δυστυχώς στις ημέρες μας η δύναμη του τερατολογήματος δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές υπερνικά τη φωνή της επιστήμης, ιδιαίτερα όταν υποβοηθάται από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων για δήθεν συμβουλές γιατρών, πράγματα τα οποία σε εμάς τους γιατρούς είναι εν μέρη κατανοητά, αλλά όχι αντιληπτά στο ευρύ κοινό.
δεν επιθυμούν να πούν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο οδηγούνται σε μία πράξη και προτιμούν να δικαιολογήσουν την μη ενέργειά τους, αποδίδοντάς τις είτε στο φόβο, είτε στη συμβουλή κάποιου τρίτου, συνήθως αυτού που μπορεί να τους δώσει τη συμβουλή του γιατρού, χωρίς όμως αυτό να γίνεται πάντοτε και χωρίς αυτό να είναι η πρακτική. Γνωρίζουμε ότι τόσο τα επίσημα επιστημονικά όργανα των Ελλήνων γυναικολόγων με ευθύρων, όσο και παγκοσμίως, ευθύς εξ αρχής έχουν τοποθετηθεί με θετικό τρόπο απέναντι στον εμβολιασμό των εγκύρων. Άλλωστε, είναι και η μόνη ειδικότητα που διαθέτει εμβόλιο εναντίον καρκίνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το λόγο αυτό, η σημερινή εκδήλωση θα βοηθήσει στο να αποσαφινιστούν τυχόν απορίες, στο να γίνει αντιληπτό προς πάσα κατεύθυνση ότι η υπεύθυνη ιατρική στάση είναι μία και τελικά να βοηθηθούν πρακτικά οι νέες και οι μεγαλύτερες γυναίκες του τόπου μας, οι οποίες εκτίθενται αδίκως και εκθέτουν και τα κοιήματα ή τη μελλοντική τους γονιμότητα σε ένα κίνδυνο τον οποίο μπορούν απλά και με πολύ εύκολο τρόπο να αποφύγουν. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή σας εκδήλωση και να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά για την διοργάνωσή της. Και με ευκαιρία να μου συγχωρέσετε και την αφίεση, καθώς σήμερα βρίσκομαι εν μέσω χειρουργείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του Πανελληνίου. Για να μην καθυστερούμε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταρλατζή να μας κάνει μια μικρή εισήγηση σχετικά με το πρόβλημα της εγκυμοσύνης της COVID-19, τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη, την υπογονιμότητα και τον εμβολιασμό, ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή όλες τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται είτε στον τοκετό είτε σε αναπαραγωγική ηλικία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ιατρική βασίζεται σε δεδομένα. Και σήμερα, μετά από σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας, έχουμε την τύχη να υπάρχουν μεγάλα δεδομένα, μεγάλα εννοούμε μεγάλα σε αριθμό δεδομένα, τα οποία μας καθοδηγούν στις οδηγίες που θα δώσουμε. Ένα δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω για τους μη γιατρούς είναι ότι η άσκηση της ιατρικής είναι μια συνεχής στάθμιση του προσδοκόμενου ωφέλους από την παρέμβαση σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο που πας να αποτρέψεις. Άρα λοιπόν, με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορούμε σήμερα να πούμε με αρκετά μεγάλη ασφάλεια ότι ο εμβολιασμός στις εγκύους είναι απολύτως ασφαλής. Μελέτες οι οποίες έγιναν αναδρομικά σε γυναίκες οι οποίες ήταν έγκυες χωρίς να το γνωρίζουν και εμβολιάστηκαν όταν ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός το περασμένο στην αρχή του έτους. Ξέρουμε λοιπόν ότι από αυτές τις γυναίκες που τις παρακολουθούν οι συνάδελφοι ότι τελικώς δεν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αποβολής στις γυναίκες αυτές από ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Επίσης, έγιναν μεταγενεστέρως μελέτες με το εμβόλιο της Pfizer σε εγκύους γυναίκες και αποδείχθηκε ότι ήταν απολύτως ασφαλές. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι οι έγκυες γυναίκες έχουν περίπου 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν, διότι το ανοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας είναι μειωμένο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άρα λοιπόν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κολλήσουν τον κορονοϊό, μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν και μάλιστα να νοσήσουν σοβαρά, να οδηγηθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δυστυχώς κάποιες να καταλήξουν. Ακούσαμε πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο μία έγκυο, πριν από κάποιους μήνες είχε γίνει στο Παπαγεωργίου, στο νοσοκομείο της Πάτρας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει, δεν είναι κάτι που απλώς φημολογείται. Επίσης γνωρίζουμε
ότι η προσβολή του κορονοϊού αφορά στον πλακούντα. Με τη βάση την επίδραση που έχει στα αγγεία, προκαλεί θρομβώσεις στα αγγεία του πλακούντα, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή αιμάτωση και άρα ανάπτυξη του εμβρίου. Και έτσι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι αναγκάστηκαν να κάνουν πρόωρα κεσαρική τομή για να αφαιρέσουν το νεογνό από την μήτρα, όπου δεν ετρέφεται φυσιολογικά, δεν έπαιρνε τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες λόγω της υπολειτουργίας του πλακούντα, για να μπορέσουν να το διασώσουν. Άρα αυτή είναι η κίνδυνη. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο από όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ασφαλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και από την άλλη μεριά έχουμε τους κινδύνους που απειλούν την έγκυο γυναίκα και το έμβριο που κυοφορεί. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, όλοι μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό CDC, οι επιστημονικοί φορείς όλοι, το Ευρωπαϊκό Κολέγιο, το Αμερικανικό Κολέγιο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, το Βασιλικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων της Αγγλίας και ούτω καθεξής, όλοι έχουν αποφανθεί ομοφόνως ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και πρέπει να γίνεται. Όπως θυμίζω ότι γίνεται και το εμβόλιο για την γρίπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τρίμηνα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα, στην αρχική φάση των εμβολιασμών υπήρχε μία σύσταση όχι βασισμένη σε δεδομένα, περισσότερο βασισμένη σε μία γενική προφύλαξη που ισχύει στην εγκυμοσύνη, ότι μπορούν όσες θέλουν να αποφύγουν το πρώτο τρίμηνο για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Άρα η τελευταία σύσταση, την οποία ανέβασε στο site του το Αμερικανικό Κολέγιο Μευτικής Γυναικολογίας πριν από λίγες μέρες, είναι ξεκάθαρο ότι οι έγκυες γυναίκες μπορούν να εμβολιάζονται οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου τριμήνου, και να κάνουν και τη δεύτερη δόση, ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένες. Το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι αποτρέπει τους κινδύνους στους οποίους ανέφερα, και επιπλέον τα αντισώματα που αναπτύσσονται περνούν και στο έμβριο, το οποίο αποκτάει και αυτό μια δευτερογενή προστασία έναντι του κορονοϊού. Και θυμίζω ότι στο Ιπποκράτειο εδώ στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται ένα νεογνώ 3-4 μηνών με COVID. Τέλος, θέλω να πω δύο κουβέντες για τις γυναίκες, για τα ζευγάρια, τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί, είτε από μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια της ιατρικής, με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξωσωματική κλπ. Είναι σαφές από όλες τις μελέτες, και εδώ οι μελέτες είναι ακόμα μεγαλύτερες και περισσότερες, ότι το εμβόλιο δεν έχει καμία, απολύτως καμία επίπτωση ούτε στα σπερματοζωάρια, ούτε στα οάρια, ούτε στα έμβρια, ούτε στο γενετικό υλικό που αυτά φέρουν. Δεν έχει καμία απολύτως. Το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες ότι το mRNA δεν μπαίνει στον πυρήνα, δεν επηρεάζει το DNA. Κατά συνέπεια λοιπόν το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι είναι απολύτως ασφαλές για τους άνδρες και για τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Ως εκ τούτου, η σύστασή μας, και πάλι επαναλαμβάνω, από όλες τις διεθνείς οργανώσεις και τους φορείς, είναι τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί να εμβολιαστούν προκειμένου να έχουν προστασία και ιδιαίτερα εφόσον επιτύχουν την εγκυμοσύνη να είναι προστατευμένα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σταθμίζοντας τα επιστημονικά και μόνον δεδομένα, και δεύτερον, σταθμίζοντας τα ωφέλη που προέρχονται από τον εμβολιασμό σε σύγκριση με τους όποιους κινδύνους, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι άπειρο ελάχιστα οι κίνδυνοι από το εμβόλιο, είναι αδιαφυσβήτητο ότι πρέπει ομοφόνως όλοι να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες, είτε θέλουν να αποκτήσουν παιδί, είτε είναι ήδη έγκυες, να κάνουν το εμβόλιο προκειμένου να προστατευτούν και οι ίδιες και το παιδάκι το οποίο κυοφορούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταρλατζή. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο μας δώσατε. Είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα και απαντά ακριβώς σε όλες αυτές τις σκοταδιστικές απόψεις που ακούγονται σχετικά με τον μη εμβολιασμό των εγγύων ή σχετικά με την επίδραση στην αναπαραγωγική δυνατότητα των νέων ζευγαριών του εμβολίου. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον καθηγητή Διευθυντή της Τρίτης Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατίου, τον κύριο Εμμανουήλ Ροηλίδη, ο οποίος λόγω
και τη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σήμερα δεν μπορούσε να είναι διαζώσεις μαζί μας. Η τεχνολογία όμως μας βοηθά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την συζήτηση. Και πραγματικά μετά από αυτά που είπε ο κύριος Ταρλατζής, πραγματικά δεν έχω... θέλω να τα υπερτονίσω αυτά. Τα είπε με τόσο σωστό τρόπο και πραγματικά τονίζοντας τα επιστημονικά δεδομένα. Όντως, αυτές είναι οι μεγάλες... πράγματι, έχουμε κάθε Τρίτη συνεδρίες στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για ακριβώς αυτά τα θέματα. Και θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι αυτά, δεν τα, γιατί μερικοί μας κατηγορούν ότι αυτά ίσως λέγονται διεθνώς, αλλά τι γίνεται στην πατρίδα μας. Και στην πατρίδα μας υπάρχουν οι συστάσεις και η αντίστοιχη γυναικολογική εταιρεία, αλλά και φυσικά και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη. Και να μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπους εμβολιασμούς που επίσης πρέπει να γίνονται από την έγκυο για να προφυλάσσετε το μωρό και να προφυλάσσετε κυρίως και η ίδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, και επειδή είπατε και στο ότι όντως στο Ιπποκράτειο έχουμε τη μονάδα, τη κύρια μονάδα της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα, που νοσηλεύει βρέφη και παιδιά και εφήβους με νόσο COVID, έχουμε πράγματι δει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εφήβους οι οποίοι οδηγούνται στη μονάδα δικής θεραπείας. Μικρότερα παιδιά που κάνουν αυτό το πλέον γνωστό που δεν το ξέραμε πριν, το σύνδρομο MISC, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο όντως επηρεάζει όλα τα συστήματα του παιδιού ή του εφήβου και δεν ξέρουμε ακόμη πού θα καταλήξει μετά από αρκετό καιρό παρακολούθησης. Είναι καινούργια πράγματα αυτά πρωτόγνωρα. Αυτό που ήθελα να τονίσω και εγώ είναι ότι σαφέστατα στην ιατρική και αυτό που είπε ο κ. Ταρλατζής, πάντα εκτιμούμε τον κίνδυνο τον οποίο θέλουμε να προφυλάξουμε κάποιον με το κόστος, το οποιοδήποτε κόστος το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Στην περίπτωση του COVID, σαφέστατα η εξίσωση είναι υπέρ του να γίνονται εμβολιασμοί. Προλαμβάνουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο, πολύ μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα μερικές φορές από ότι τις πιθανές ή πολύ πολύ μικρής πιθανότητας παρενέργειες οι οποίες μπορούν να συμβούν σε κάποιον που εμβολιάζεται. Όταν μιλάμε για εμβολιασμούς παιδιών, εννοούμε αυτή τη στιγμή παιδιά πάνω της ηλικίας των 12 ετών. Πιθανότατα γνωρίζουν όλοι όσοι ακούνε ότι στην Αμερική, ίσως σε άλλα μέρη, κυρίως βασικά στην Αμερική, έχει επίσης πάρει έγκριση το εμβόλιο για παιδιά κάτω της ηλικίας των 12 ετών. Όμως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν ισχύει, είναι υποσυζήτηση, θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση κατά πόσον θα περάσει. Άρα μιλάμε για εμβολιασμούς παιδιών ηλικίας 12 ετών και πάνω. Για τα μικρούλια, τα μικρά τα παιδάκια, εκεί είναι ακόμη περισσότερο σημαντικός ο εμβολιασμός του περιβάλλοντος του παιδιού, η μητέρα του, ή στην εγκυμοσύνη, ή οι υπόλοιποι που είναι στην οικογένεια, πατέρας, παππούδες κλπ. Για τους εφήβους είναι όντως ένα οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός. Οι έφηβοι, όπως σας είπα, κινδυνεύουν όχι μόνο από την οξία νόσηση από COVID, που είναι περίπου όπως και στους ενήλικες, αλλά όχι τόσο συχνή βέβαια, αλλά αρκετά μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότητα, όπως και στους ενήλικες, αλλά και από το σύνδρομο αυτό που το είπα και προηγουμένως, το MISC, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο που έχει επίσης αρκετά σοβαρή βαρύτητα και οδηγεί τα παιδιά, αυτούς τους εφήβους που μπορεί να τους οδηγήσει στη μονάδα της θεραπείας. Ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο στη μεγάλη πλειονότητα των παιδιών, των εφήβων, 12 ετών και πάνω, δεν έχει καμία απολύτως παρενέργεια, είναι εντελώς ασφαλής, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα απολύτως. Βέβαια, συζητιέται και οι μελέτες το έχουν δείξει αυτό, ότι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σε ένα ελάχιστο ποσοστό, το οποίο δεν είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που μπορεί να χορηγείται και το χορηγούμε άνετα στους ανθρώπους, μπορεί να δημιουργήσει, να έχει κάποιες παρενέργειες. Αυτές όμως είναι γνωστές και αντιμετωπίζονται. Έχει ακουστεί, παραδείγματος χάρη, το θέμα της μυοκαρδίτιδας. Οι μυοκαρδίτες, τα ελάχιστα περιστατικά αυτά που αντιμετωπιστήκανε, που συνέβησαν,
αντιμετωπιστήκανε όλα. Είναι γνωστό ότι αντιμετωπιστήκαν όλα με μεγάλη ευκολία και τα παιδιά αυτά, οι έφηβοι αυτοί, πήγαν στο σπίτι τους μετά από ελάχιστη νοσηλεία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και πάλι τονίζω αυτό που είπε ο κ. Σταρλατζής και το ξανατονίζω. Πάντα σκεφτόμαστε ένα μικρό κόστος που πληρώνουμε για να έχουμε ένα πολύ μεγάλο όφελος, που στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του εμβολίου του COVID, βαρύνει πάρα πολύ υπέρ του εμβολιασμού του COVID και της προφύλαξης που έχουμε στα παιδιά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα, να πω ότι το εμβόλιο είναι εντελώς ασφαλές, έτσι. Και φυσικά να τονίσω και την αποτελεσματικότητά του, επειδή ακούγονται αρκετά τώρα συχνά ότι και εμβολιασμένοι νοσούν και αυτά. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν την λίμωξη από COVID, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νοσούν βαριά όπως νοσούν μη εμβολιασμένοι. Αυτό το έχουμε δει και πρακτικά και εμείς εμπειρικά στο νοσοκομείο, αλλά προφανώς κυρίως δεν βασιζόμαστε στη δικιά μας την εμπειρία, στην βιβλιογραφία, το οποίο έχει φανεί σε μεγάλες δημοσιεύσεις μεγάλων σειρών ασθενών, όπου πράγματι φαίνεται ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν σε ένα βαθμό να κολλήσουν, να έχουν τη λίμωξη, αλλά με κανένα τρόπο δεν έχουν τη βαριά νόση που έχουν οι ανεμβολίαστοι. Οι μονάδες μας όντως είναι γεμάτες, οι μονάδες εντατικής θεραπείας όντως είναι γεμάτες από ανεμβολίες τους. Αυτό είναι σαφέστατο και κανείς μπορεί να κάνει μια βόλτα στα νοσοκομεία να δούνε πόσοι νοσηλεύονται εμβολιασμένοι και πόσοι ανεμβολίαστοι. Τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή όντως έχουν φοβερό φορτίο από ανθρώπους οι οποίοι νοσούν και νοσούν σοβαρά, και κυρίως αυτοί είναι ανεμβολίαστοι. Νομίζω μετά από όλα αυτά δεν έχει κανείς να πει τίποτα περισσότερο από το να συστήσει πραγματικά τον εμβολιασμό και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν μια διστακτικότητα, φοβούνται λίγο τις παρενέργειες ή δεν πιστεύουν τόσο πολύ ότι ο κοροναϊός είναι ένα σοβαρό νόσημα. Να θυμίσω ότι καμία σχέση δεν έχει με τη γρίπη. Η θνητότητα της γρίπης είναι ελαχιστότατη, θα έλεγε κανείς, μπροστά στην θνητότητα που δημιουργεί ο κοροναϊός. Έτσι. Άρα μιλάμε για πολύ διαφορετικά νοσήματα σε βαρύτητα. Αυτά θα ήθελα να πω εγώ. Αν υπάρχουν τώρα κάποιες ερωτήσεις μετά ή κάποια άλλα, μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ θα ήθελα προς επίρρωση των όσων είπατε να σας πω ότι τα στατιστικά δεδομένα παγκοσμίως μιλούν για μία ανάγκη μίας κλίνης μεθ ανά 9.000 ανεμβολία στους πολίτες και ανάγκη μίας κλίνης μεθ ανά 100.000 ανεμβολία στους πολίτες. Και σήμερα θα είχαμε πραγματικά στην Βόρειο Ελλάδα από τις περίπου 120 κλίνες μεθ που αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένες. Αν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι θα είχαμε 4 με 5 ασθενείς νοσηλευωμένους στις κλίνες μεθ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην καθηγήτρια παιδιατρικής και νεογνωλογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, την κυρία Διαμαντή, η οποία είναι και πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, να μας πει και εκείνη τις δικές της έτσι, επιστημονικές απόψεις σχετικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού στα μικρά παιδιά αλλά και στους εφήβους και τους κινδύνους φυσικά από την νόσηση. Και εγώ αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νίτσα για αυτή την εξαιρετική επαναλαμβανόμενη πρωτοβουλία να τονίσει την αναγκαιότητα του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες και ειδικά στα παιδιά και στους εφήβους. Ο κύριος Ροηλίδης είναι ο καθήν αρμόδιος από την ειδικότητά του να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, απλώς εγώ θα σχολιάσω μερικά πράγματα που αφορούν τα παιδιά. Και θέλω εξ αρχής να επισημάνω τρία πράγματα. Ότι τα εμβόλια αποτελούν ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της ιατρικής ανά τους αιώνες. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν εμβόλια και κάνω πρόληψη. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο κύριος Σταρλατζής. Ότι σήμερα η ιατρική, θα έλεγα από το 2000 περίπου, στηρίζεται στην evidence-based medicine, δηλαδή η ιατρική στηριζόμενη σε αποδείξεις, σε τεκμηρίωση. Αυτό αποτελεί κορμό για όλους τους γιατρούς. Αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας.
Και το άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να θυμίσω, ότι ο κορονοϊός είναι ένας καινούριος ιός. Δεν τον ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο, στην αρχή οι απόψεις μας, οι οδηγίες ήταν συγκεκριμένες σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε. Στην πορεία όμως αυτές οι απόψεις διαμορφώνονται και έχουν πιο ισχυρή σύσταση από όλους τους επιστήμονες. Σχετικά με τα παιδιά και τη διστακτικότητα του εμβολιασμού των παιδιών, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθεί κυρίως αυτούς τους γονείς που έχουν εμβολιάσει τα παιδιά τους, δηλαδή στους γονείς που πηγαίνουν σε παιδίατρο, που αποδέχονται το σύστημα υγείας, που εμβολιάζουν τα παιδιά τους, αλλά αυτή τη στιγμή εκφράζουν μια διστακτικότητα. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν εμείς οι επιστήμονες αυτή τη διστακτικότητα να την κουβεντιάσουμε σε πολύ άνετο και φιλικό επίπεδο. Το πρώτο είναι αυτοί οι γονείς να απευθυνθούν στους γιατρούς τους. Το αντικείμενό μου, και εφόσον μιλάμε με παιδιά και εφήβους, να απευθυνθούν στον παιδίατρό τους. Όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι αλλά και επιστημονικές εταιρείες, όπως είναι η Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους παιδιάτρους με τα τελευταία γνώση, τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά τον εμβολιασμό. Σχετικά με τις απορίες που έχουμε, που έχουν οι γονείς, θα πρέπει να απαντάμε με τον πιο ειλικρινή τρόπο, να δώσουμε δεδομένα. Και τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κολλήσουν, μπορούν να αρρωστήσουν, μπορούν να πεθάνουν. Σε μικρά ποσοστά μεν, αλλά όλες αυτές οι εκδοχές υπάρχουν. Είναι αποδεκτός ο θάνατος ενός παιδιού που θα μπορούσε να προληφθεί με την εφαρμογή εμβολιασμού? Νομίζω ότι όλοι μας απαντάμε όχι. Το άλλο είναι ποιες είναι οι επιπλοκές του εμβολιασμού στα παιδιά. Είναι ίδιες όπως είναι και οι επιπλοκές του εμβολιασμού στους ενήλικες. Δηλαδή και τα παιδιά μπορεί να έχουν πυρετό, κακουχία, πονοκέφαλο, ρίγος ή και πρισμένους λεμφαδένες. Τονίστηκε από τον κύριο Ρολίδη τα σπάνιες επιπλοκές, το MISC, η περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα που προφανώς μας είχε απασχολήσει πριν από 2 μήνες, εξ αρχής να πάμε στη βασική έννοια του εμβολιασμού, ότι σίγουρα οι επιπλοκές από τα εμβόλια είναι σαφώς λιγότερες από ό,τι με τη φυσική νόσηση. Η ερώτηση, αν ένα παιδάκι το οποίο πέρασε COVID, αν θα πρέπει να εμβολιαστεί, η απάντηση είναι σαφώς ναι, όπως ισχύει το ίδιο και σε εμάς. Αν ένα παιδί το οποίο πέρασε COVID θα ήταν προτιμότερο αντί να εμβολιαστεί να αποκτήσει αυτό που λέμε την ανοσία της αγέλης, της ανοσία της κοινότητος, αυτό η απάντηση είναι θα πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί η φυσική μόλυνση θα μπορέσει να του δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα. Πώς θα προστατεύσω το παιδί μου το οποίο είναι πιο μικρό, δηλαδή σήμερα μιλάμε για εμβολιασμό άνω των 12. Είπε ο κύριος Ροηλίδης ότι ήδη στην Αμερική έχει εγκριθεί πριν από 2-3 μέρες, νομίζω, ο εμβολιασμός 5-11. Πώς θα προστατεύσω το παιδί μου, το οποίο είναι μικρότερο? Στην περίπτωση αυτή είναι σαφής η σύσταση. Θα πρέπει να εμβολιαστούν τα μέλη της οικογένειας. Και όσον αφορά τα νεογνά, για τα οποία είναι η ειδικότητά μου, η σύσταση που δίνουμε από το νοσοκομείο όταν τα μωρά παίρνουν εξιτήριο για να πάνε στο σπίτι τους είναι να εμβολιαστούν τα άτομα που φροντίζουν τα μωρά. Μόνο έτσι πετυχαίνουμε να τα προστατεύσουμε. Και συνήθως στην νεογνική ηλικία τα παιδιά κολλάνε τον COVID από το περιβάλλον τους, όχι μεταφορά από τη μαμά τους. Αυτό έχουμε δει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν η σύσταση να εμβολιάζεται το περιβάλλον των μωρών για να προστατευτούν τα παιδιά, αυτό είναι ισχυρά σημαντική. Τι άλλο πράγμα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ως προς την νόσηση από τον COVID? Ο COVID στα παιδιά έχει άμεσες επιπτώσεις, το πυρετό, ρίγος κτλ, τα οποία γνωστά, αλλά μην υποτιμούμε το long COVID. Να τονίσω ότι αυτό δεν το ξέραμε στην αρχή. Το ανακαλύψαμε στην πορεία. Άρα σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει το long COVID, όπως σήμερα ξέρουμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις είτε της καραντίνας, είτε της πανδημίας COVID στα παιδιά. Είναι τεράστιες και κατά τη γνώμη μου στην πορεία
αυτές οι επιπτώσεις σε άλλους τομείς θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Και πώς θα προετοιμάσει ένας γονιός το παιδί του για να εμβολιαστεί, μιλώντας του, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα. Πρέπει να συζητήσουμε είτε με τους γιατρούς, είτε με την οικογένειά μας, είτε με τα παιδιά μας για αυτού του είδους τα προβλήματα. Και αν θα έλεγα, θα έκανα μια τελευταία ερώτηση, είναι θα έπρεπε ένας γονιός αυτή τη στιγμή να είναι αγχωμένος για το αν θα κάνει το εμβόλιο στο παιδί του ή θα πρέπει να είναι ενθουσιασμένος που υπάρχει μια δυνατότητα πρόληψης αυτής της νόσου που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι σοβαρή. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί και να αποφασίσει μόνος του. Η επιστήμη, οι ιατρικές εταιρείες έχουν δώσει πάρα πολύ πληροφόρηση και πολύ σωστή πληροφόρηση. Άρα λοιπόν η επώνυμη πληροφόρηση είναι εξαιρετικά σωστή και ελεγχόμενη. Ας φροντίσουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι να δουν από πού ενημερώνονται. Δεν μπορούν να ενημερώνονται από άγνωστες πηγές ή από άτομα που δεν ξέρουμε τι πρεσβεύουν. Και αυτό αποτελεί νομίζω μήνυμα για όλους μας. Νομίζω ότι και ο κύριος Ροηλίδης και ο κύριος Τεραντής αλλά και ο κύριος Νίτσας αυτό το στο οποίο επιμένουμε είναι η καλή πληροφόρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και η μία ερώτηση είναι κοινή. Νομίζω ότι το ανέφερε ο κύριος Ταρλατζής σχετικά με τον εμβολιασμό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Να το ξαναπούμε όμως, το εάν το κύημα παίρνει τα αντισώματα, άρα προστατεύεται όπως προστατεύεται και από τα άλλα αντισώματα που παίρνει από τη μητέρα τον πρώτο καιρό της ζωής του και πόσο καιρό θα μπορούσε να διατηρήσει αυτά τα αντισώματα. Αυτό θα μας το απαντήσουν βέβαια και οι παιδίατροι μας. Το μωρό, το νεογνώ μετά την εγκυμοσύνη μιας εγκύου η οποία έχει εμβολιαστεί. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι το έμβριο επωφελείται από τα αντισώματα της μητέρας και πριν αλλά και μετά τη γέννηση δια του θυλασμού. Το πόσο κρατούν νομίζω ότι ακόμα δεν το ξέρουμε, θα μας πούνε και οι νεογνωλόγοι και οι παιδίατροι, αλλά ακόμα όπως δεν ξέραμε ότι μετά τους 3 μήνες αρχίζει η πτώση των αντισωμάτων, το είδαμε στην πορεία. Η ιατρική χτίζεται για μια καινούργια αρρώστια, χτίζεται σιγά σιγά με τις γνώσεις που αποκτούμε. Άρα λοιπόν θα δουν οι παιδίατροι, οι συνάδελφοι, πόσο καιρό κρατούν τα αντισώματα και θα δούμε τι άλλη ενίσχυση χρειάζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι τουλάχιστον αρχικά έχει προστασία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε παρακάτω πώς πάει. Όσο και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο προς το παιδί που κυοφορεί η γυναίκα, το να του προσφέρει την αρχική αυτή προστασία από τον κορονοϊό. Κύριε Διαμαντή, εσείς σχετικά εγώ με... Το σχόλιο που έχω να κάνω πάνω σε αυτό το θέμα αφορά κυρίως το θέμα του θυλασμού και της χορήγησης μητρικού γάλακτος. Τι ξέρουμε σήμερα? Πρώτον, να τονίσω αυτό που σας είπα, ότι η γνώση μας βελτιώνεται. Ξέρουμε πιο πολλά. Στην αρχή, οι επιστήμονες ήταν διστακτικοί με το θυλασμό. Συνεπώς, τα μέτρα που πρότειναν ήταν προσοχή, απόσταση κτλ. Κτλ. Σήμερα έχει σαφώς αποδειχθεί ότι μπορεί μια μαμά η οποία είναι COVID θετική να θυλάσει το μωρό της, κρατώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Να φοράει μάσκα, σωστά να φοράει αυτή τη μάσκα και να πλένει τα χεράκια της. Τι έχει βρεθεί? Ότι η μαμά αυτή μεταφέρει έτοιμα αντισώματα στο μωρό της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα, νομίζω πριν από 3 μέρες κυκλοφόρησε μία μελέτη από την Ιταλία, στην οποία μικρό δείγμα, αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η μελέτη, ότι ο θυλασμός προκάλεσε καλή ανοσολογική απάντηση από τα νεογνά. Δηλαδή, με το θυλασμό, που ούτως ή άλλως το πρωτόγαλα θεωρείται σαν το πρώτο εμβόλιο που παίρνουν τα νεογνά, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα περίπου 1,5-2 μηνών, διαπιστώθηκε ότι ο θυλασμός όχι μονάχα δεν είναι επικίνδυνος, αλλά προκαλεί καλύτερη ανοσιακή απάντηση και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτά από νεογνωλογικής πλευράς. Κύριε Ρολή, θέλατε κάτι?
Νομίζω απαντήθηκε. Είναι και γυναίκες που, που έκαναν εμβόλιο. Συγγνώμη. Και τα δυσώματα που παίρνει το νεογνώ. Μητέρα που είναι θετική για COVID. Ναι. Όταν λοιπόν μια μητέρα είναι COVID. Αν είναι εμβολιασμένη όμως. Βεβαίως και μπορεί να περάσουν πάλι αντισώματα. Τα αντισώματα. Και σε ένα βρέφος που δεν κυοφορείται, αλλά σε ένα βρέφος που θυλάζει. Αν η μητέρα πέρασε COVID ενώ θύλαζε, ναι, σαφέστατα, σαφέστατα περνάνε αντισώματα προστατευτικά για το παιδί της. Ναι. Και πολύ άλλο. Αλλά και ένα σαφέστατα και στην εγκυμοσύνη. Το οποίο το θυλάζει. Ναι. Το θυλάζον βρέφος περνούν αντισώματα. Ναι. Βεβαίως. Προστατευμένο. Ναι, ναι. Προστατευμένο. Περνούν αντισώματα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν το προστατεύουν. Αυτά για τους γιατρούς και... είναι λίγο μια έννοια που ίσως θα απαντήσει καλύτερα ο κύριος Ραηλίδης. Και από την άλλη, σαφέστατα υπάρχουν αντισώματα που μεταδίδονται στο παιδί. Όχι, 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 μισό λεπτό λίγο. Μπαίνουμε σε τομείς που είναι πάρα πολύ σοβαροί. Ναι. Υπάρχουν αντισώματα στη μητέρα. Και τα αντισώματα είναι ανοσοσφαιρίνες. Ναι. Με κυριότερη την IgG και την εκρητική IgA. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Νομίζω να μείνουμε στην κεντρική ιδέα. Ναι. Ότι σαφέστατα περνούν τα αντισώματα και προστατεύουν το νεογνώ και τα λοιπά. Κύριε Ραηλίδη, τα είπα καλά. Ναι, ναι, μια χαρά τα είπατε, κυρία σου. Μια χαρά τα είπατε, κύριε Διαμαντή. Απλά μην ξεχνάμε και τον ρόλο το προστατευτικό του περιβάλλοντος στο νεογνώ και το βρέφος. Έτσι, αν η μητέρα είναι εμβολιασμένη και έχει αντισώματα ίδια, δεν θα πάθει COVID, ώστε να το μεταφέρει στο παιδί της αργότερα, κατά τη διάρκεια ή ο πατέρας ή οποιοδήποτε άλλος. Εντάξει, άρα είναι σαφέστατα ο ρόλος προστατευτικός. Το άλλο για να γίνει πλήρης η απάντηση να δοθεί, έτσι, αν και νομίζω απαντήθηκε, ότι και στον θυλασμό, όχι μόνο στην εγκυμοσύνη, και στον θυλασμό πολύ περισσότερο, μπορεί κάποια γυναίκα να εμβολιαστεί. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Ένα ερώτημα είναι ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες στο εμβόλιο για παιδιά 5 έως 11 ετών, δηλαδή αυτό που ακόμα δεν έχει εγκριθεί εδώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται στην Αμερική. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για αυτό τα δεδομένα? Είναι διαφορετικά από τις άλλες ηλικιακές ομάδες? Μάλλον εγώ πρέπει να απαντήσω. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το θέμα αυτό της συζήτησης να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν έχει εγκριθεί στην Ελλάδα ακόμη. Και η αλήθεια είναι πολύ συζητιέται εάν πρέπει να κατέβουμε στα 5 με 12 ετών. Οι υπερενέργειες σαφέστατα είναι... από τη μελέτη την οποία έγινε, η οποία περιλάμβανε μεγάλο αριθμό παιδιών, δεν έδειξε κάποιες παρενέργειες σαφείς, διαφορετικές από ό,τι στην ηλικία των 12-17 ετών. Παραδείγματος μυοκαρδίτιδα. Δεν έδειξε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πρώτον, ο αριθμός της αρχικής μελέτης είναι σχετικά, θα έλεγα, όχι τεράστιος, έτσι. Και από την άλλη μεριά, δεν περιμένουμε να δούμε κάποια παρενέργεια διαφορετική από τα μεγαλύτερα παιδιά. Θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ερώτηση δεν χρειάζεται να συζητιέται και να λέμε διάφορες υποθέσεις πάνω σε αυτά, γιατί δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μας απασχολεί στη χώρα μας. Ακριβώς. Μία άλλη ερώτηση έχει να κάνει με πιθανές εξετάσεις οι οποίες θα έπρεπε να υποβάλουμε την έγκυο, κάποιο check-up, μια γενική αίματος ή κάποιες άλλες εξετάσεις, προκειμένου πριν τον εμβολιασμό. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι εκτός εάν από το ιστορικό της γυναίκας προκύπτει κάποια υπόνοια υποκείμενου νοσήματος, τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει η διερεύνηση και σε συνεργασία με τον συνάδελφο της ειδικότητας του οποίου είναι το πρόβλημα. Ιδάλλως, μία γυναίκα η οποία είναι έγκυος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, δεν έχει κανένα λόγο να μπαίνει να κάνει εξετάσεις. Να πάει να κάνει το εμβόλιο. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Και εγώ θα ήθελα μία υπόμνηση πριν κλείσουμε, καθώς τα ερωτήματα... Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Στα παιδιά η δόση του εμβολίου είναι ίδια με τους ενήλικες ή είναι προσαρμοσμένος? Αυτή τη στιγμή στα παιδιά αυτό που γίνεται... Αυτό το μετά... Αν θέλετε να μιλήσω... Ο πλέον αρμόδιος είναι κύριος Φιλίδης. Για το εμβόλιο Pfizer είναι ακριβώς η ίδια για το εμβόλιο για τα παιδιά άνω των 12-17 ετών. 12-17 ετών. Για τα μικρότερα παιδιά 5 με 7 ετών δοκιμάστηκε και αυτή είναι που εγκρίθηκε
το 1 τρίτο της δόσης, δηλαδή αντί για 130 μικρογραμμάρια εμβολίου. Για το εμβόλιο της Moderna χρησιμοποιείται η μισή δόση από ό,τι στους μεγάλους. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ακόμη ένα θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με την εποχή που διανύουμε και με την ενδεχόμενη διπλή επιδημία κορονοϊού και γρίπης στην οποία κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά μετά από μερικούς μήνες. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο των συναδέλφων σχετικά με τον εμβολιασμό και στα παιδιά για τη γρίπη, αλλά και στις εγκυμονούσες. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Διαμαντή και τον κύριο Ροηλίδη. Η απάντηση είναι σαφής, ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα το εμβόλιο γρίπης και κορονοϊού. Κατά πόσο η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει δώσει σύσταση σε παιδιά που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα για να κάνουν το εμβόλιο γρίπης, νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Ροηλίδης να απαντήσει. Κοιτάξτε, για το θέμα της γρίπης, σαφέστατα περιμένουμε, όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο κύμα γρίπης φέτος. Πέρσι δεν είχαμε καθόλου, λόγω των lockdowns, αλλά φέτος περιμένουμε να έχουμε μεγάλη επιδημία γρίπης. Εμείς στην παιδιατρική βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εκτός εποχής, επιδημία βροχιολίτιδας από τον ιό αναπνευστικού συγκητίου, τον RSV, τον αναπνευστικό συγκητικό ιό, ο οποίος έχουμε και περιστατικά που είναι συλλήμωξη μαζί με COVID. Έχουμε αυτή τη στιγμή βρεφάκι, το οποίο έχει και COVID, έχει και την βροχιολίτιδα από συγκητιακό αναπνευστικό ιό, που είναι μια αρκετά σοβαρή κατάσταση, χρειάζεται αερισμό, έτσι, όχι μηχανικό, αλλά χρειάζεται αερισμό, έτσι, και είναι σοβαρή κατάσταση. Οπότε ο εμβολιασμός για τη γρίπη πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Στα παιδιά δεν έχει αλλάξει η σύσταση. Τα παιδιά εμβολιάζονται εφόσον έχουν υποκείμενα νοσήματα και οι μεγάλοι φυσικά πάνω των 65 ετών όπως κανονικά ίσχυε. Δεν έχει τίποτα αλλάξει για τη γρίπη για τα παιδιά. Όσα έχουν υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή σαχαροδιαβήτη, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες σοβαρές, όλα αυτά τα παιδιά, κυστική ίνωση και όλα αυτά χρειάζονται να εμβολιαστούν για τη γρίπη. Σε συνεννόηση πάντα και συμβουλή του παιδιάτρου, ο οποίος τα παρακολουθεί. Κύριε Ταρλατζή, εσείς σχετικά με τις εγκυμονούσες και στη γονιμότητα, αν επηρεάζει το αντιγρυπτικό εμβόλιο και στις γυναίκες γενικά. Ήδη ανέφερα ότι εδώ και χρόνια έχει πλέον διαπιστωθεί η ασφάλεια του αντιγρυπτικού εμβολίου για την εγκυμοσύνη και η σύσταση η οποία υπάρχει είναι οι έγκυες να εμβολιάζονται για τη γρίπη, πολλό μάλλον φέτο με βάση όσα ακούσαμε και από τον κύριο Ροηλίδη, ανεξαρτήτως τριμήνου της κύσεως. Μπορούν να εμβολιαστούν και από το πρώτο τρίμηνο έχει βρεθεί ότι είναι ασφαλές. Άρα, για να βγάλουμε το μήνυμα της εκδηλώσεως, είναι ότι θα πρέπει οι έγκυες γυναίκες να εμβολιαστούν διπλά και για τη γρίπη και για τον COVID, ώστε να είναι προστατευμένες. Ορίστε. Αυτό ήθελα και εγώ να πω, κύριε Τελατζή. Ναι. Δεν τον αποκλείω. Απλώς δεν είναι από όσο ακούω, δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος ο εμβολιασμός για τον κοκκίτη, αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση προς Θεού. Ας μας πει. Πάντως η σύσταση ακριβώς αυτή είναι ότι πρέπει εμβολιασμός με το τεταπλό εμβόλιο, δεν υπάρχει εμβόλιο και το κοκκίτη. Έτσι, μετά τις 28 εβδομάδες, της γρίπης σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης και του COVID φυσικά επίσης σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Άρα μην ξεχνάμε ότι οι έγκυες ήδη είχαν δύο εμβόλια που έπρεπε να κάνουν, τώρα είναι και αυτό το τρίτο, το οποίο είναι σαφέστατο, τους προσφέρει επίσης πολύ μεγάλη προστασία. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Διαμαντή. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, σαν νεογνολόγος. Να μην ξεχνάμε και τα νεογνά, τα μικρά παιδάκια. Το εμβόλιο της γρίπης δεν μπορεί να γίνει σε νεογνά βρέφη κάτω των 6 μηνών. Συνεπώς, πάλι η σύσταση που δίνουμε, γιατί είναι πολύ ευάλωτος αυτός ο πληθυσμός, είναι να εμβολιαστεί το περιβάλλον. Ναι, ναι. Και η έγκυος, βέβαια, που θα κρατήσει για κάποιο διάστημα, θα κρατήσει τα αντισώματα. Ωραία, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να ευχαριστήσουμε όσους μας παρακολούθησαν διαδικτυακά. Να πούμε ότι η σημερινή ημερίδα θα βρίσκεται στο κανάλι του YouTube του Ιατρικού Συλλόγου για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει μεταγενέστερα και δεν μπόρεσε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε
τους καθηγητές που μας τίμησαν εδώ με την παρουσία τους, τον κύριο Ταρλατζή, την κυρία Διαμαντή, τον κύριο Ροηλίδη από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Να ευχαριστήσουμε και όλες και όλους εσάς που με τις ερωτήσεις σας συμβάλατε στην πληρέστερη ενημέρωση του κόσμου για την ασφάλεια του εμβολιασμού στις εγγύους και στα παιδιά, και να υποσχεθούμε σαν Ιατρικό Σύλλογος ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θεωρώντας ότι μετά από κάθε τέτοια προσπάθεια και ένας συμπολίτης μας να πιστεί αυτός που φοβούταν να εμβολιαστεί, νομίζω ότι για μας, για την ιατρική κοινότητα, για όλους τους γιατρούς της Θεσσαλονίκης είναι κέρδος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.